Στέλιος Δίγκας. Έχει γεννηθεί στην Καβάλα και σήμερα ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφυτος της σχολής Le Cordon Bleu Madrid της Ισπανίας, με εξειδίκευση στο κρέας, την καρύκευση και το κάπνισμα. Έχει εργαστεί σε μεγάλα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και της Βουλγαρίας. Το μικρόβιο της μαγειρικής το κόλλησα τυχαία. Πήγα για μεταπτυχιακό στην Ισπανία. Ασχολήθηκα γιατί βρήκα απέναντι ακριβώς από εκεί που νίκιασα τη σχολή της μαγειρικής. Και είπα να ασχοληθώ μαζί της, να περνάει η ώρα. Στη μαγειρική μπήκα εντελώς τυχαία. Μπήκα καθαρά για βιοποριστικούς λόγους αργότερα. Έχει διδάξει ως καθηγητή σε ιδιωτικό, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως εκπαιδευτική ύλη τα συγγράμματά του για το κάπνισμα κρέατος και τη δημιουργία κρέατοσκευασμάτων, καθώς και των αρχών μαριναρίσματος. Είναι εισηγητής σε πολλά γαστρονομικά σεμινάρια ποικίλης ύλης σε όλη την Ελλάδα. Συνεργάζεται με μεγάλα ξενοδοχεία της Ελλάδας και εστιατόρια, καθώς και σε άλλους χώρους εστίασης και σύντησης, ως γαστρονομικός σύμβουλος, δημιουργώντας καινοτόμα μενού για τις επιχειρήσεις τους. Η κουζίνα μου τη χαρακτηρίζει δημιουργικότητα και πληθώρα υλικών. Νομίζω ότι το να δεις ευχαριστημένο τον πελάτη σου είναι το Α και το Ω και είναι η πληρότητά σου σαν σεφ. Είναι ένας από τους δύο smoker σεφ που υπάρχουν στην Ελλάδα με καινοτόμες τεχνικές επάνω στο γαστρονομικό κάπνισμα. Εργάστηκα για πρώτη φορά στο ξενοδοχείο Εγνατία στη Θεσσαλονίκη. Εργάζομαι σήμερα στην Αρτεμισία. Είναι μια εταιρεία η οποία δημιουργεί έτοιμες γεύσεις για εστιατόρια και ξενοδοχεία. Σαν σεφ δεν νομίζω ότι κανένας τελειοποιείται ποτέ. Είναι πολύ εγωιστικό να πει κάποιος ότι τελειοποιείται. Σαν σεφ πάντα μιλάμε θα έχεις καινούργιες εμπειρίες, καινούργια υλικά να εργαστείς και είναι ένα συναρπαστικό επάγγελμα που δεν νομίζω ότι τερματώνει ποτέ. Η μαγειρική είναι συνώνυμο με αυτό που σπούδασα. Είναι μια μορφή τέχνης. Μπορείς να δημιουργήσεις τα πάντα με άπειρα υλικά. Είναι αντιπρόεδρος της Λέσχης Αρχημαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας, καθώς και μέλος του Διοικητικού της Ομοσπονδίας Αρχημαγείρων Ελλάδος. Το να είμαι αντιπρόεδρος της Λέσχης Αρχημαγείρων Ελληνικής Γαστρονομίας σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για μένα, αλλά είναι και μεγάλος φόρτος εργασίας. Είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχημαγείρων και ανήκει σε Επιτροπή του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ως ελεκτής για την πιστοποίηση της ελληνικής κουζίνας στα εστιατόρια. Το Α και το Ω είναι πάντα οι πρώτες ύλες. Έχεις κρατή καλή ύλη, έχεις τις τεχνικές γνώσεις, σίγουρα θα βγάλεις ένα άρτιο πιάτο. Οι διαγωνιζόμενοι μέσα από το αγαπημένο πιάτο σίγουρα θα είναι όλοι κερδισμένοι. Δεν υπάρχουν χαμένοι. Οι τεχνικές και οι γνώσεις που θα αποκομίσουν είναι μοναδικές. Τα πιάτα θα κριθούν από την τεχνική τους, την εμφάνισή τους και φυσικά από τη γεύση τους.